Μόλις έχω ξυπνήσει και λέω να κάνω vlog σήμερα. Και έχω βάλει στα τέρατα να φάνε και ώρα να ετοιμάσω το δικό μου πρωινό. Ετοίμασα το γιαουρτό μελό μου, που λέει και ο Φίλιππος, και έκοψα μερικές φράουλες μέσα. Ο Prince κλασικά σε κάνει να νιώθεις περίεργα. Αυτός εδώ είναι στον κόσμο του. Μπασέτ! Και αυτή σνομπάρει όπως πάντα. Βάζω και τη σκούπα. Χωρίς αυτή θα ήμουν χαμένη. Μας έκανες την τιμή να γυρίσεις να σε δούμε. Και ντύθηκα, ετοιμάστηκα για να πάω για βλεφαρίδες στον Άλεξ. Το αμάξι θέλει full πλήσιμο. Έφτασα. Τα παιδιά άνοιξαν κυριακάτικα να μου κάνουν τις βλεφαρίδες. Γιατί θα φύγουν. Άλεξε μούτρα, θα είσαι στο vlog το κυριακάτικο. Βάλε το όμορφο. Αλήθεια! Έτσι, μπράβο. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ εδώ δεν μπορώ ποτέ να διαλέξω χρώμα. Γιατί ο Άλεξ έχει άπειρα χρώματα. Αλλά θα κάνουμε το ίδιο. Γιατί κολλάω με ένα συγκεκριμένο κάθε φορά. Βάλε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα γράψει. Βάλε! Έλπα, δεν θα γράψει. Δεν μ' ακούς. Στα αερίζω κιόλας. Εγώ είμαι και στα. Θα κάνουμε βίντεο ερωτήσεις για μαλλιά και θα τις απαντάς εσύ. Είσαι σίγουρη? Ναι. Όπως με ξέρεις. Εννοείται. Και ερωτήσεις για νύχια και βλεφαρίδες και θα τις απαντάς εσύ. Εντάξει. Ό,τι θες. Λοιπόν, στο αγαπημένο μου δωμάτιο. Έτοιμος? Έτοιμος, εσύ. Έτοιμη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Βλεφαρίδες. Τι θα μου κάνεις σήμερα. Θα κάνουμε τη συντήρησή μας αρχικά. Ναι. Και θα δούμε μήπως αλλάξουμε λίγο τις καμπυλότητες. Να σου κάνω λίγο πιο έντονη καμπύλη. Τέλεια, 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 τέλεια. Γρήγορο μεσημεριανό. Για να βρω τι θα βάλω, γιατί θα βγούμε με τον Φίλιππο. Πάμε να τον πάρω από το αεροδρόμιο. Και θα βγούμε. Και δεν έχω καθόλου χρόνο, γιατί θα περιμένει στο αεροδρόμιο αν δεν φάω γρήγορα. Και πρέπει να κάνω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί συχαίνεται να περιμένει. Θα σας δείξω το τελικό outfit. Έτοιμη. Πάω να πάρω τον Φίλιππο. Και θα δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα αλλάξω. Παπούτσι εννοείται, δεν θα βγω με την παντόφλα. Λοιπόν, έφτασα στο αεροδρόμιο. Να και ο Φίλιππος ήρθε. Hello! Είναι το vlog. Ναι. Το vlog. Πού είναι η Ζέμρα. Ψήφισα ως άνθρωπο της χρονιάς στο μότο. Εμένα. This will. Πρέπει να πάρω κανένα κοντρόλερο, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι τον άνθρωπο με το που τον παίρνω από το αεροδρόμιο. Πέφτει σε μήνυ κόμμα. Όχι ρε, τι λες ψέματα. Γιατί λες ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Πόσο είναι που έχει προχωρηθεί. Δεν ξέρω, έχεις χάσει το χρόνο. Λοιπόν, μία η ώρα θα πάμε escape room. Είναι 10 τώρα το βράδυ. Σε 3 ώρες θα πάμε escape room. Πάλι θα φοβάσαι. Όχι. Πιο γενναίος. Γεια σου, Prince. Δεν σας το δείχνω πολύ, αλλά αυτό είναι το δωμάτιο του Prince Y. Είναι το playroom του. Έχει έναν πλατινένιο δίσκο και έχει και από την άλλη που δεν σας δείχνω πλατινένιους, αλλά θα πάρει και διαμάντι τώρα. Έχουμε 2 διαμάντια. 3. Αχ, γιατί τον έδωσες μπάτσα πριν στον Μαρόν. Αυτό στην κλίση των γραφιών είναι. Έλα να παίξουμε. Βασικά αυτό ήταν για τον Prince, μη με ενοχλεί, αράζω. Καλά παίζουμε, νικάμε τουλάχιστον. Εντάξει, 2 kills έχω στα 23 άτομα. Τι είναι αυτά, καινούργια γραφικά. Όχι, απλά είναι καινούργιο map. Πρέπει να πάρω ένα controller, έχει χαλάσει το άλλο και αυτό είναι full αργό. Πω, κρίμα. Ναι, πώς θα παίξω τώρα καλά. Αυτό είναι το outfit για έτσι. Λοιπόν, τους είπες λίγη επαφή. Ξέρω πολύ λίγη επαφή εγώ. Μόνο κάτι κολοδάχτυλα να φάμε. Όντως. Ναι. Εγώ δεν είμαι να χτυπάω. Να το κλείσε. Ποιος είναι? Όλοι εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό? Ναι ρε. Εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Είναι πολύ γαμάτο γενικά. Θες εδώ πέρα reaction. Δεν ήξερε καν ότι ήρθαμε εδώ πέρα για ποιο λόγο. Εγώ νόμιζα θα πάμε μια πάρτι κάτι να ξέρεις.
τον ξύπνησες, του είπες ετοιμάσου τι σου κατέβα και δεν του είπες καν που πάμε. Προ ακόμα κοιμάμαι, να ξέρεις, είναι σαν όνειρο αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Πού να ξέρεις, κάψε ρε. Πιστεύω του χάρη, θα πάρει. Αλλά είναι πολύ ωραίο σαν δωμάτιο. Κάποιοι όμως παρεξηγήθηκαν με τα πειράματα τα πολλά. Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου. Μπράβο, θα λέω πρώτη. Εγώ είμαι μόνο σχέση. Να ξέρεις, όχι, εντάξει. Κοίτα, στο πρώτο που πήγαμε αγχωνόμουν, αλλά τώρα δεν αγχώνομαι. Ναι, αρχίδι με κάτω στο λαιμό, ρε κάτω. Πολύ καιρό είχες, ε. Καιρό είχες. Συγχαρητήρια. Έκλειψε το θησαυρό. Να είστε καλά. Τίποτα. Βρωμό, πολύ. Νίκο, πώς φάνηκε. Δεν σου έκανα τίποτα, ξέρεις. Καλά, δεν μου έκανες τίποτα, καλά. Φασίζω, καθώς που φάνηκε. Διάφερε λίγο. Δεν θέλατε πάθη. Όντως δεν κάναμε τίποτα. Άκου τι έκανε. Μου είπε απλά θα βγούμε και εγώ κοιμόμουν. Εγώ κοιμόμουν μέχρι τις 10, έβαλε ξυπνητήρι και λέω θα με ξυπνήσει. Στις 12 με παίρνει τηλέφωνο, 12 ώρα. Εγώ τόμα. Λέει να βγει τώρα σε 10 λεπτά. Εντάξει, πού θα πάμε, πάμε σε ένα κλαμπ, ξέρω, πάρτι, γενέθλια, κάτι τέτοιο. Εκεί πηγαίνω. Εγώ κοίτα πώ είμαι δημένο. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Εγώ κατάλαβα ότι τη στιγμή που μπήκαμε εκεί κατάλαβα τι γίνεται. Χαίστηκα πάνω μου στο λέω. Αλλά τέλεια. Εντάξει, ακόμα καλύτερα όταν δεν ξέρεις τι γίνεται και μπαίνεις εκεί μέσα. Εσένα αγάπη μου, σε πιάσε από το λαιμό. Εμένα πιάσε από το λαιμό εκεί. Και σε έβαλε στο τέτοιο, ναι. Εγώ λέω εκεί όχι, λέω τώρα ο Φίλιππος πάει, τέλειωσε. Τώρα κρατιέμαι όμως για λίγο, αλλά όχι για πολύ ακόμα. Γιατί μετά ας πω όταν μ' άφησε, ήμουνα λίγο να πάω να το ρομίξω. No joke. Με έβαλε μέσα στη βαλίτσα, ρε μάνα. Καλό ήταν πάντως, ήταν πολύ καλό. Μ' άρεσε. Τελειώσαμε από το escape room, πάμε να πάμε, αλλά εδώ πρέπει να δηλώσω ότι πρέπει να ξαναπάμε σε αυτό το escape room με την Αφροδίτη. Δεν ήρθε σήμερα γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Και το Χάρη. Και το Χάρη που έλειπε, που έδωσε πιστόλι. Και μετά πρέπει να πάμε και στο part 2, γιατί έχει και part 2 αυτό το escape room. Έχουμε έρθει να πάμε και εδώ ο Φίλιππος βλέπει Πανουσάκι. Πουλές της Αγγελικής για τα ζώδια. Κοντινή. Αν φάμε ένα... Θα δοκιμάσω εγώ. Να πω τον περάμε. Κέι. Κοκόλα, εσύ θα αρχίσεις. Σε λίγο. Τα παιδιά κάνουν πίτσα. Εγώ δεν μπορώ να φάω γιατί κάνω διατροφή χωρίς γαλακτοκομικά αλάτι, ζάχαρη και αλεύρι. Και μιλάω με την Αφροδίτη και τώρα περιμένω να μου στείλει τα παπούτσια της για να τα αξιολογήσω. Και όλα αυτά στις 4 η ώρα το πρωί. Εκεί είναι τώρα γεμάτο. Φτάσαμε σπίτι, ο Φίλιππος δεν ήρθε μαζί μου, δεν ανέβηκε γιατί θέλει να κάνει βόλτα από τον Νίκο με το καινούργιο αμάξι. Και γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου μικρή Μαρόν. Και ένα γρήγορο night routine. Πολύ γρήγορο γιατί είμαι πτώμα. Το φως είναι πάρα πολύ κακό τώρα στο μπάνιο, αλλά φταίω γιατί δεν έχω φέρει κανονικό φως, αλλά ήμουν πτώμα. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι του πολύ σύντομου night routine μου είναι η μάσκα χιλιών. Γιατί τη βάζω και όταν ξυπνάω τα χείλη μου είναι βελούδινα.